Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πολιτικό βαρόμετρο στο Page News. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προς τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Βλέπουμε και τα προγράμματα των κομμάτων. Χθες και ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που βασίζεται σε κάποιους πυλώνες, με βασικό πρόταγμα φυσικά την υγεία, την άμυνα και άλλα πράγματα, την παιδεία, θα τα δούμε αναλυτικά. Φυσικά σε αυτό το πρόγραμμα άσκησε κριτική και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Είχαμε και ανακοινώσεις, ωστόσο θα δούμε τι είπε και από την και θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε και άλλα θέματα. Όπως είπα, πηγαίνουμε προς τις εκλογές και είναι φυσικό να υπάρχει και έτσι έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όπως βλέπετε, έχω δίπλα μου δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους. Έχω τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και υποψήφιο βουλευτή και στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Αληθώς. Και τον κύριο Πάνο Σκουλέτη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα Αθηνών. Κύριε Σκουλέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πρώην υπουργό, και πρώην υπουργό φυσικά. Και εγώ τώρα πρώην είμαστε. Έχετε δίκιο, γιατί από το προηγούμενο Σάββατο και επίσημα, ξέρετε, έχουμε πάει και με τη διάλυση της Βουλής. Συναντήθηκε και ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, έχουμε ακούσει τις τελευταίες δύο ημέρες για σχέδιο Δήμητρα, για κυβέρνηση ανοχής, είχαμε ακούσει για κυβέρνηση ηττημένων. Κύριε Γεωργιάδη, τελικά τι είναι αυτό το σχέδιο Δήμητρα, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε εσείς, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα? Ήσασταν σε ένα Υπουργείο 4 ολόκληρα χρόνια και θέλω να σας ρωτήσω, ακούγοντας όποια κυβέρνηση και αν είναι αυτή, ακούγοντας αυτό οι επενδυτές, τι γνώμη θα σχηματίσουν? Εάν ο κύριος Βαρουφάκης δεν ήταν ένας από αυτούς που ο κύριος Τσίπρας τον έχει προσκαλέσει να συμμετάσχει στη λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση, εγώ δεν δέχομαι αυτόν τον όρο, γιατί κατά τη γνώμη μου όση σχέση έχει η αριστερά με την πρόοδο έχει σαχάρα με το χιόνι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το βάλω στα ζωικά για να συνεννοούμαστε, εάν δεν ήταν ένας από τους πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους του κύριου Τσίπρα, θα λέγαμε μια γραφική άποψη ενός γραφικού ανθρώπου. Προφανώς το σχέδιο Δήμητρα ή η δηλώση ότι πρέπει να κλείσουμε τις τράπεζες και να μετατρέψουμε όλες τις καταθέσεις σε Δήμητρες, θα τις έπρεπε να κάνει σοβαρά. Από την ώρα όμως που ο κύριος Βαρουφάκης είναι πιθανό να είναι αύριο συγκυβερνήτης, διότι ο πλάτος του ΣΥΡΙΖΑ το έχει απευθύνει την πρόσωπη του και χθες την ξαναπεί την αποδοχή. Βεβαίως, ναι. Τώρα αλλάζει το πράγμα. Διότι σωστά το έχετε επισημάνει. Αν τυχόν γινόταν αυτή η κυβέρνηση και έμπαινε το μέρα 25. Ασχέτως αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα δεχόταν το σχέδιο Δημητρία, και εγώ να δεχθώ ότι είναι ειλικρινή ο κ. Τσίπρας και λέει: εμείς δεν συζητάμε για πράγματα. Και το δέχομαι. Γιατί αν ήθελε ο κ. Τσίπρας να κάνει τέτοια, θα τα κάνει το καλοκαίρι του 2015, δεν τα κάνει τώρα. Άρα εγώ δέχομαι ότι λέει την αλήθεια, ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε αυτό. Όμως και μόνο η παρουσία ενός ανθρώπου που έχει κάνει τώρα αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα σε ένα κυβερνητικό σχήμα είναι αρκετό για να ανέβουν τα επιτόκια τη χώρα και να υπάρχει μαζική φυγή των επενδυτών. Τόσο απλά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σας πείσω γι' αυτό. Είναι τόσο αυτονόητο ότι γίνεται στρογγυλή. Ναι, γιατί δηλαδή, Βαρουφάκης εντύπωση, και επενδύσεις μαζί στον ίδιο πλανήτη δεν μπορεί να υπάρχουν πλέον. Άρα, ή ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει καθαρά να πει, λόγω αυτών των σχετικών δηλώσεων, δεν υπάρχει καμία βέβαια να ξανακάνω τίποτα με τον κύριο Βαρουφάκη. Άρα από εκεί πέρα το λέει ο κύριος Βαρουφάκης δεν μας αφορά, αλλά ξέρει ο ελληνικός λαός ότι δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνει Γιάννης Μενανή. Ή αν αντιθέτως επιμένει ο κ. Τσίπρας στο προσκλητήριο σε αυτές τις δυνάμεις, θα πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη των λεγόμενων αυτών των δυνάμεων. Δεν γίνεται να εντάξει στη ζωή όλα και το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν αυτό μετατρέπεται από μια γραφική άποψη του κ. Βαρουφάκη σε ένα πραγματικό πολιτικό πρόβλημα για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και σε ένα δυνητικά μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Θα ρωτήσω τώρα τον κύριο Σκουλέτη. Κύριε Σκουλέτη, να μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς, πώς το βλέπετε, και επειδή πάμε προς τις εκλογές, δεν πρέπει να ξέρουμε την επόμενη μέρα, ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Τσίπρας, γιατί ακούγαμε για κυβέρνηση ηττημένων, γι' αυτό και σας ρωτάω, και είχε πει ο κύριος Τσίπρας, μόνο αν βγω πρώτος, θα καλέσω και τα υπόλοιπα κόμματα στο τραπέζι να συζητήσουμε να κάνουμε μία συγκυβέρνηση. Τώρα ακούμε για κυβέρνηση ανοχής. Ακούμε σχέδιο Δήμητρα. Θέλουμε να γυρίσουμε στο 2015, να έχουμε κλειστές τράπεζες. Καλά κάνετε και με ρωτάτε, διότι από τη στιγμή που και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Βαρουφάκης, βέβαια με το δικό του ειδικό βάρος, όποιο είναι αυτό, γυρνάνε τη συζήτηση στο 2015, εκ των πραγμάτων είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να μιλήσουμε. Εγώ νομίζω όμως ότι επί της ουσίας αυτή η συζήτηση για το σχέδιο Δήμητρα, το οποίο ειλικρινά δεν το έχω κατανοήσει σε όλες τις διαστάσεις, θα ήταν καλύτερα ίσως να υπήρχε ένας εκπρόσωπος του Μέρα 25 να μας το εξηγήσει. Είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτή η συζήτηση. Διότι δεν θεωρώ ότι η χώρα είναι στο 2015, ούτε στο 2014, ούτε στο 2012, ούτε στο 2013. Έχει βγει
από τα μνημόνια. Άρα βλέπετε ότι έχουν γίνει βήματα, κύριε Σκουβλιέτη. Βγήκε από τα μνημόνια μετά την επίπονη προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έκλεισε αυτό τον φαύλο κύκλο των μνημονίων. Θυμόσαστε ότι τα δύο προηγούμενα προγράμματα δεν είχαν πετύχει να μας βγάλουν από αυτό το καθεστώς των μνημονίων. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ πιστώνεται ότι βγήκε από τα μνημόνια, σταθεροποίησε την οικονομία, την οχύρωσε με βάση την στρατηγική του επιλογή να υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι των 37 δισεκατομμυρίων, έτσι ώστε και η επόμενη κυβέρνηση να μπορεί να δανείζεται χαμηλότοκα από τις αγορές, και διαμόρφωσε και ένα καθαρό διάδρομο γύρω από την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, που θα τον ζήλευαν πολύ πιο ισχυρές και ανθεκτικές οικονομίες από ότι η ελληνική. Δηλαδή το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους ήταν πάρα πολύ μικρό μετά την συμφωνία που έκλεισε. Άρα τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σκουλέτη? Άρα λοιπόν τώρα, θα σας πω τι λέει λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου και είναι και αντίφαση, ξέρετε, για την Νέα Δημοκρατία. Ενώ ισχυρίζεται ότι η δικιά της περίοδο προχωρήσανε κάποια πράγματα, να επισύει τον κίνδυνο του κλεισίματος των τραπεζών, ενός παράλληλου νομίσματος και μια άλλη συζήτηση, που όπως πολύ σωστά παραδέχτηκε ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο, ακόμα και αν είχαν πέσει τότε στο τραπέζι, είχαν απορριφθεί άμεσα, διότι ήταν εκτός τόπου και χρόνου και τότε. Πολύ δε περισσότερο τώρα. Μήπως τελικά είναι μια τακτική για να αποφύγει ο κύριος Μητσοτάκης να μιλήσει για την επόμενη μέρα, η οποία σχετίζεται ευθέως με τα όσα δεν κατάφερε να κάνει τα προηγούμενα χρόνια, είτε στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα της ακρίβειας, της υγείας κτλ. Με αυτή την έννοια σας λέω ειλικρινά, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Μια ανώτερη, κύριε Σκουλέτη. Κύριε Γεωργιάδη, πιστεύετε ότι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Τσίπρα? Και ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Τσίπρα στον Αντένα, στον κύριο Παπαδάκη και στην κυρία Αναστασοπούλου, που είπε ότι γιατί δεν έρχεται να κάνουμε debate το κύριο Μητσοτάκης, με φοβάται. Τον φοβάται? Καταρχάς, έχουμε ανασύρει τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα την εποχή που δεν ήταν αξιωματική για την πολίτευση και έλεγε διαρκώς ότι το debate μεταξύ των δύο πρώτων είναι σφόδρα αντιδημοκρατικό. Είναι λίγο, ξέρετε, αστείο όταν είσαι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κόμμα να θεωρείς το debate μεταξύ των δύο αντιδημοκρατικό και όταν είσαι δεύτερο κόμμα να το θεωρείς δημοκρατικό. Εμείς είπαμε ότι debate με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων να γίνει. Καμία αντίρρηση. Όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας πριν από μερικά χρόνια. Τώρα, το αν θα κάνουν δύο. Τι πειράζει να γίνει ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα? Γιατί αυτά θα είναι τα δύο πρώτα κόμματα. Διότι εδώ θα σου πω τη δική μου γνώμη. Δεν είναι, θα αποφασίσω εγώ. Προφανώς. Το καθένα το έχει και βαθμούς ελευθερίας. Δεν έχω εμπλοκή ως προς το θέμα. Σας λέω τώρα που εσύ ούτε εγώ θα αποφασίσω. Δηλαδή άλλο θα αποφασίσει αυτό. Μη φανεί το λέω και δεσμεύω ότι θα κάνουν ζωτάκι, ούτε θα κάνουν. Απλώς τη δική μου γνώμη. Αυτή μου έχουν κατευθεί δύο κυβερνητικές προτάσεις στον ελληνικό λαό. Η μία είναι του Μητσοτάκη που λέει θα πάω για αυτοδυναμία με τον τρόπο που το λέει. Και άλλη είναι του ΣΥΡΙΖΑ που λέει θα κάνω προοδευτική διακυβέρνηση. Προοδευτική διακυβέρνηση δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Προοδευτική είναι και άλλοι. Άρα, αν θέλουμε να δώσουμε διαφάνεια στην επόμενη διακυβέρνηση, δεν μπορεί να μιλάει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πρέπει να μιλάνε ταυτόχρονα και οι πιθανοί κυβερνητικοί του εταίροι. Σωστή. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνει μόνο μαζί. Και τα δύο ελληνικού λαού και του κυβερνητικού εταίρου του Τσίπρα. Τι λένε για το κάθε θέμα. Για να ξέρει που πάει στην κάρτα ένα πολίτη, ποιε είναι οι επιλογέ του. Εγώ, ας πούμε, παραλαμβάνω, λέει ο κ. Σκουλέτης, ότι πιστώνω το ΣΥΡΙΖΑ ότι βγήκε η χώρα από τα μνημόνια. Και τα δύο προγράμματα απέτυχαν. Η χώρα δεν βγήκε από τα μνημόνια στο δεύτερο πρόγραμμα. Γιατί? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή, τη Δημάρ και τον Καμένο ρίξαν την κυβέρνηση Σαμαρά Βεντζέλου. Αν είχε μείνει η κυβέρνηση Σαμαρά Βεντζέλου και είχε ολοκληρώσει τη θητεία τη, θα είχαμε φύγει από το μνημόνιο του 2015. Το πιστεύετε αυτό? Όχι, το πιστεύουμε, είναι υπουργό, το ξέρω καλά. Η οικονομία ήταν τέτοια τότε. Βεβαίως. Η οικονομία ήταν τέτοια. Το 2014 βγήκαμε σε αγορές για πρώτη φορά με 4,2% επιτόκιο. Το 2014 για πρώτη φορά περάσαμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το πρόγραμμα τελείωνε με το περίφημο Μέλι Χαρδούβελη. Επενδυτική βαθμίδα θα πάρουμε μετά τις εκλογές? Δεν βγήκαμε γιατί ο Τσίπρας ήταν αντιμνημονιακός. Έβαζε φρένο στην κοινωνία. Υποσχόταν στην κοινωνία πράγματα που δεν μπορούσαν να γίνουν. Αργότερα το παραδέχτηκε λέγοντας είχαμε αυταπάτες. Ωραία, είχαν αυταπάτες, αυτές οι αυταπάτες όμως κόστησαν μερικά δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, βγήκαμε μετά το τρίτο μνημόνιο, για ποιο λόγο, όχι γιατί το πιστόν το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η μεγάλη διαφορά που δεν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι σε εσά ή υποκρίνονται δεν καταλαβαίνουν είναι η εξής. Όταν κυβερνούσε είτε ο Γιώργος Παπανδρέου μόνος του, είτε μετά ο Παπαδήμος, είτε ο Σαμαράς Βενιζέλος, κυβερνάγανε με μια αντιπολίτευση αντιμνημονιακή. Όπως όλα έλεγε όχι και έβαζε φρένο. Όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας, κυβέρνησε μια αντιπολίτευση που εμείς το είχαμε ψηφίσει το μνημόνιο του Τσίπρα. Για να μην είναι Ελλάδα στην Ευρώπη.
Άρα εμείς βάλαμε πλάτη για να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Καλά, ήταν αχρίαστο. Αν ήταν αχρίαστο, γιατί το ψηφίσατε τότε. Διότι εδώ θα πηγαίναμε στο τετραγωνί. Αν ψηφίσατε ένα αχρίαστο μνημόνιο. Μας είχατε οδηγήσει, με τη ζημιά του Γιάννη με έναν νη των 100 δισεκατομμυρίων στην ανάγκη να ψηφίσουμε ένα μνημόνιο το οποίο δεν χρειάζονταν πριν. Δηλαδή πριν από 6 μήνες ήταν αχρίαστο πράγματι. Μετά, μα φέρατε τη σκέφη του κρεμού. Αλλά η δική μας υπεύθυνη στάση, είναι που μας έβγαλε το μνημόνιο. Αν εμείς κάναμε τα ίδια που έκανε ο Τσίπρας και ήμασταν κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο, κάναμε καταλήψεις, φασαρίες, λέγαμε προδότες, αγγλικό δίκαιο, τέρα, το Ράι και τέτοια, σιγά μην είχαμε βγει από το μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Αυτή είναι η αλήθεια. Να απαντήσετε στον κύριο Γεωργιάδη και να σας ρωτήσω να επανέλθω και στην αρχή του ερωτήματος. Γιατί δεν θέλετε να ακουστούν οι φωνές από τα άλλα κόμματα? 100 ώρες ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή αντιπαρατέθηκε σε μια σειρά θεμάτων. Ωραία. Ο κόσμος μπορούσε να δει, να κρίνει, έχουν περάσει και 4 χρόνια. Γιατί θέλετε ξεχωριστά? Να απαντήσω. Βεβαίως. Νομίζω ότι πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος πάντοτε έχει έναν πολύ ζωντανό και παραστατικό τρόπο να παρουσιάζει τις απόψεις του, όλοι θυμούνται ποια ήταν η κατάσταση της οικονομίας και τι παραλάβαμε. Τα άδεια ταμεία, το 1 δισεκατομμύριο έλλειμμα στον ΕΦΚΑ, μια χώρα η οποία ήταν πραγματικά σε κατάσταση τραγική, και βρισκόμασταν, αν θυμόσαστε καλά, και στην κορύφωση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ήταν οι σκηνές που ο κόσμος έψαχνε να φάει από τα σκουπίδια. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Κύριε Σκουλέτη, αν ανοίξουμε και τα θέματα της οικονομίας, νομίζω θα θέλουμε τρεις εκπομπές, γιατί Όχι, απλώς μου είπατε να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο Γεωργιάδης. Άρα, λοιπόν, η πραγματικότητα ήταν ότι εμείς είχαμε μάλιστα μια επιπλέον δυσκολία σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι από τη μία είχαμε την πίεση από τους δανειστές, οι οποίοι ήταν υπερβολικοί στις απαιτήσεις τους, και από την άλλη είχαμε την πέμπτη φάλαγγα στο εσωτερικό της χώρας. Αυτοί που λέγανε γερούν γερά, αν δεν είχαν ανακαλύψει τα μνημόνια θα έπρεπε να τα είχαμε εφεύρει κτλ. Παραλάβαμε λοιπόν να διαχειριστούμε την κοινωνική και οικονομική χρεοκοπία που με ευθύνη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεκαετίες πριν, γιατί αυτό δεν έγινε πριν, οδήγησαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν. Εμείς κατορθώσαμε λοιπόν, κλείσαμε αυτόν τον κύκλο των μνημονίων και βάλαμε την χώρα σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Το ερώτημα αυτή τη στιγμή που τίθεται είναι το εξής. Η Νέα Δημοκρατία, έχοντας πραγματικά ένα καθαρό τοπίο, τι έκανε στην οικονομία, είδατε τα στοιχεία του ΟΣΑ προχθές, που είπε ότι είχαμε απώλεια του μισθού 7,4% το 2022. Κύριε Σκουλέτη, πάντως έξοδο από τη μεταμνημονιακή εποπτεία με τη Νέα Δημοκρατία έγινε, και να πάρουμε, αν είναι έτσι, και όλα και στα εργασιακά και διαβάστε, τα προγράμματα διαβάστε, και όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί καλύπτω και το οικονομικό ρεπορτάζ και τα εργασιακά γίνανε χειρότερα από ό,τι επί των μνημονίων με τον Μύρο Χατζηδάκη. Ενώ εμείς πήγαμε να επαναφέρουμε και επαναφέραμε σε κάποιους κλάδους, όπως είναι εστίαση, τις συλλογικές συμβάσεις, έρχεται να τα διαλύσει όλα ο Χατζηδάκης. Έκανε την αναιτιολόγητη απόλυση, κατάργησε την επιθεώρηση εργασίας, τα απλήρωτα δεκάωρα. Με ψηφιακή κάρτα εργασίας έχουμε πολλά. Τα απλήρωτα δεκάωρα. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν καν το άλοθη της πίεσης των δανειστών ή της του μνημονιακού καθεστώτος για να τα βάλει. Αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το σέβομαι. Αλλά γι' αυτό να συζητήσουμε τώρα. Και αν εγκαλούμε σε κάτι λοιπόν την κυβέρνηση αυτή, είναι ότι έχει αναπαραγάγει μέσα από το μοντέλο το οικονομικό και τις οικονομικές στρατηγικές όλες αυτές τις βαθύτερες αιτίες που ανακυκλώνουν προβλήματα. Πού αποτυπώνεται αυτό? Όχι μόνο στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, αλλά στο γεγονός ότι εκτινάχθηκε σε ύψος ρεκόρ το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας. Δηλαδή ξανά είμαστε στον κίνδυνο. Βεβαίως θα τα απαντήσετε. Όχι, δεν θα διακοπτήσω. Λοιπόν, άρα ξανά είμαστε στον κίνδυνο να βρεθούμε με μια χώρα η οποία ξέρει μόνο να εισάγει, να μην μπορεί να διευρύνει την παραγωγική της βάση, ιδιωτικοποίησεις να λέμε, ή επενδύσεις να λέμε μόνο τις ιδιωτικοποίησεις ή τις εξαγορές ξενοδοχείων και το real estate, και να μην μπορούμε να κερδίσουμε ανταγωνιστικότητα. Άρα θεωρείτε ότι δεν έγιναν επενδύσεις θεωρώ ότι αυτό που καταγράφεται ως νούμερο στις επενδύσεις, αν το κανείς το αναλύσει, αφορά ιδιωτικοποίησεις
στα δίκτυα ενέργειας και αλλού, άρα δηλαδή στον τομέα των φυσικών μονοπωλίων, ιδιωτικοποιήσεις, επενδύσεις για παράδειγμα, λέμε τις εξαγορές ήδη υφιστάμενων. Μα έρθει η Deloitte, η Microsoft, η Pfizer, ναι, ναι. Τα ξέρω αυτά, αλλά μόνο αυτό είναι ένα πολύ πολύ μικρό μέρος, το σύνολο των ποσών που καταγράφονται στους λογαριασμούς ως επενδύσεις. Και σας λέω ότι το προβληματικό είναι η εκτείναξη του ισοζυγίου πληρωμών. Αν η Ευρώπη ξαναγυρίσει στους αυστηρούς κανόνες, που φαντάζομαι δεν το θέλει κανείς μας, δηλαδή σε ένα σύμφωνο σταθερότητας που θα μας πιέζει, θα βρεθούμε ξανά μπροστά στα δίδυμα ελλείμματα. Το παραγωγικό έλλειμμα που αποτυπώνεται στο έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Να απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης. Να πω για το πρώτο. Για το διαθέσιμο εισόδημα. Για την μείωση του μισθού του κ. Σκουλέτσκι, ξέρω τον ΩΣΑ 7,4%. Ο ΩΣΑ δεν μετράει την αγοραστική δύναμη. Μέτρησε ονομαστικά μόνο τον μισθό. Τον όχι, πράγμα, δεν είναι ονομαστικό με ονομαστικούς όρους. Με ονομαστικούς βρήκε αύξηση 1,2. Ξεχνάω, μετράει το μισθό. Η προχθές έκανε ανακοίνωση η Ελστάτ για την αύξηση κατά 10,4% του διαθεσίμου εισοδήματος το 2022. Γιατί το μετράει η Ελστάτ? Γιατί πέραν της ακρίβειας στα ράφια που λέμε όλοι είναι πιο ακριβά και είναι, ταυτόχρονα το 2022 καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, μειώθηκε μια σειρά από φόροι και ασφαλιστικές φορές. Άρα το διαθέσιμο εισόδημα που τελικά έμεινε κατά την Ελστάτ 10,4% περισσότερο. Άρα δεν υπάρχει να αντιδικούμε. Άλλωστε το βλέπουμε αυτό από τους τζίρους της οικονομίας. Και είναι και επίσημα στοιχεία. Και το λιανικό εμπόριο έχει αυξηθεί. Και δεν μπορεί να αυξάνει το λιανικό εμπόριο αν ακόμα δεν έχει λεφτά. Αυξάνει το λιανικό εμπόριο γιατί έχει λεφτά. Κάποια και εξοδεύει. Τώρα, πάμε στο δεύτερο. Στο έλλειμμα τροχών συναλλαγών. Θα καλούσα τον κύριο Σκουλέτη, επειδή με αδάμε πιστέψα. Πει αυτά, λέει ο Γεωργιάδης, που να πει αυτά. Δεν έχει να κάνει τίποτα δύσκολο. Θα πάρει από το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων την ανάλυση που κάνει για το έλλειμμα τροχών συναλλαγών ο κ. Κουμεντάκης. Ο κ. Κουμεντάκης είναι πρώην σύμβουλος του κ. Τσαχαλώτου. Κουτεντάκης. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος. Όπως ένας στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι επισήμως. Και τώρα ένας άξιος, εγώ το πω, ένας άξιος αντικειμενικός επικεφαλής του Γραφείου Προπολογισμού της Βουλής. Εκεί ακριβώς αναλύει ο κ. Κουμεντάκης ότι η εκτόξευση πράγματι του ελλείμματος τροχών συναλλαγών του 2022 οφείλεται στα κάψιμα. Απόδειξε ότι αυτό είναι αλήθεια, το 2023, το πρώτο τρίμηνο, το έλλειμμα των τροχών συναλλαγών έχει πέσει 30%. Είπε ο κύριος Ασκουλέτης, είναι μια Ελλάδα που μόνο εισάγει. Ψεύδος. Το 2021 είχαμε για πρώτη φορά 40 δισεκατομμύρια εξαγωγές, περάσαμε τα 40 δισεκατομμύρια πρώτη φορά στην ιστορία μας. Το 2022, γι' αυτό υπάρχει το έλλειμμα. Το 2022 φτάσαμε στα 54 δισεκατομμύρια, είναι ρεκόρ όλων των εποχών και ρεκόρ και προς το ΑΕΠ. 23% του ΑΕΠ είναι. Και ρεκόρ επενδύσεων. Και το 2023 έχει ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο με 34 και 17 ανοιγμένη δημοσιογραφία. Άρα, με αμεσοσταθμική άνοδο περίπου 25% των εξαγωγών από το καλύτερο ρεκόρ ήταν το περσινό. Γι' αυτό έχει πέσει και πάρα πολύ το έλλειμμα των ρουσών αλλαγών το 23. Μόλις πέσανε τη μέσα ρωτικά κάσμα, έπεσε και το έλλειμμα. Το έλλειμμα ανεβαίνει πάρα πολύ το κάσμα. Τα κάσμα είναι εισαγόμενα, ένα απευθείας έλλειμμα. Όμως, γενικά η οικονομία μας, και δεν το λέω τώρα. Μας αναβαθμίζουν όλοι και οι αξιολόγοι. Λέτε να μας αναβαθμίζουν και οι αξιολόγοι όταν βλέπουν ότι πάμε σε χρεοκοπία. Μόνο εσείς δεν βλέπετε τα λεφτά πράγματα. Στον πλανήτη, δείτε το δημοσίευμα της ΛΕΚΟ χθες στη Γαλλία. Δείτε τον Bloomberg. Σας είπα για το παραγωγικό μοντέλο. Η μεγαλύτερη οικονομική εφημερίδα της Γαλλίας προχθές λέει ότι η Ελλάδα κατάφερε από οικονομικός παρίας το 19, συγκεκριμένα το 19, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών τώρα. Είναι πληρωμένα τη λίστα πέτσα, λέω εγώ. Είναι η μεγαλύτερη οικονομική μέρα τη Γαλλία. Το Bloomberg πρέπει να μην έγραφε τα ίδια. Είναι πληρωμένα τη λίστα πέτσα και στο Bloomberg. Οι Moody's μα αναβαθμίζουν. Οι S&P μα αναβαθμίζουν. Δηλαδή αυτή τι είναι, λίστα πέτσα είναι και οι αξιολόγοι μα αναβαθμίζουν. Άρα, το έλλειμμα τροχών συναλλαγών που πράγματι μεγάλωσε το λόγο που σα είπα, όμω το παραγωγικό μα μοντέλο έχει αλλάξει. Για το πω και μάλλον νούμερο το καταλάβει ο κόσμο. Το 2009 πριν τη χρεοκοπία μα, είχαμε λόγω εξαγωγών προ ΑΕΠ κάτω από 10%. Άρα πράγματι είμαστε μια οικονομία κατά βάση εισαγωγών. Ο ίδιος λόγος εξαγωγών προς ΑΕΠ το 2022 ήταν 23%. Πάνω από το διπλάσιο. Να. Άρα λοιπόν είναι προφανώς η οικονομία μας έχει γίνει πολύ περισσότερο ανταγωνιστική και συνεχίζουμε. Όσο δε ανεβάμε την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου αυτό μειώνει αυτόματα τις εισαγωγές των ορυκτών καυσίμων, το έλλειμμα των ορυκτών καυσίμων θα γίνει πολύ καλύτερα και η οικονομία μας θα γίνει πολύ ανταγωνιστική. Προσωπικά θεωρώ ότι στην επόμενη πενταετία το έλλειμμα δεν θα είναι πια πρόβλημα για την Ελλάδα καθόλου. Αν συνεχίσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα αφήσουμε την οικονομία και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αλλάζει παραγωγικό μας μοντέλο και μεγάλη ταχύτητα. Τώρα, η ιδέα ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα κοινωνικής καταστροφής δεν είναι αληθινή. Προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που περνάει πολύ άσχημα. Καμία αντίρρηση.
Εγώ να πω ότι και μεγάλο κομμάτι. Είναι ένα 1/3 του πληθυσμού. Φαίνεται καθημερινά. Το οποίο πραγματικά αυτό χρειάζεται να το βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο και κάνουμε πολιτικές για αυτό το 1/3. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σε μια Ελλάδα κοινωνικής καταστροφής. Η Ελλάδα το τρίμερο τώρα της Πρωτομαγιάς δεν μπορεί να βρει ούτε ράτζο να κλείσει στην Ελλάδα. Ούτε ράτζο δεν υπάρχει ελεύθερο στα ξενοδοχεία και στα καταλήμματα. Και πλήρω. Το Πάσχα φύγανε σχεδόν για 2 εβδομάδες. Όλοι ήταν άδεια, δεν ήταν 2 εβδομάδες. Δεν πήγαν μια εβδομάδα. Περιμένουν να ράτζα πλέον στα νοσοκομεία, πράγματι. Και περιμένουν ράτζα υπήρχαν. Άμα τώρα μου πείτε δεν υπήρχε ράτζα. Δεν υπήρχε όμω να ολοκληρώσετε να πω και κάτι. Δεν μπορεί να λέμε ταυτόχρονα ότι έχουμε αύξηση του τουρισμού σχεδόν την Ελιστά το πρώτο τρίμηνο του 23-5%. Και η Ελλάδα είναι σε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Δεν είναι. Πίεση υπάρχει, πληθωρισμός υπάρχει, κρίση ενέργεια υπάρχει, αλλά κοινωνική καταστροφή δεν είναι. Και να πω για τις επενδύσεις, ακούστε. Εγώ προκαλώ τον κύριο Σκουνέτη και τώρα. Εγώ ως υπουργός ανάπτυξης, μετά από 4 χρόνια, έχω να σας πω. Παραλάβαμε 3 ναυπηγεία κλειστά, παραλάβαμε 3 ναυπηγεία ανοιχτά. Το ελληνικό το παραλάβαμε σταματημένο. Οι μπουλντόζερ προχωράνε, κάλεσα και τον κύριο Σκουλέτη και του άλλου να έρθουν στο ελληνικό. Δεν ήρθαν, δεν πειράζει, έχουμε βγάλει τα βίντεο. Γιατί δεν πήγατε, κύριε Σκουλέτη. Να ολοκληρώσω. Όταν θα σα πω, ήρθε. Η Amazon Web Service ήρθε. Η Digital Reality ήρθε. Η Facebook ήρθε. Η Google ήρθε. Η Champ ήρθε. Η Deloitte ήρθε. Η Cisco ήρθε. Η TeamViewer ήρθε. Η PNI ήρθε. Και το κάθε εσεί. Λοιπόν, δεν θέλω να ακούσει άλλα ζωνικό αυτό που θα σα πω. Αλλά έτσι λένε τα στοιχεία και τη Ernst Young και τη Ελστάτ και τη Eurostat και όσο μα μετράνε. Η τετραετής θητεία μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης συμπίπτει με τα μεγαλύτερα ρεκόρ επενδύσεων από όταν μετράμε το δείκτη. Δεν έχουμε καμία άλλη περίπτωση μεγαλύτερη από τώρα. Καμία. Δεν λέει το οφείλεται μόνο σε μένα αυτό που σου είπα, έτσι. Οφείλεται συνολικά στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό, στην προσπάθεια που κάναμε. Αλλά το βέβαιο είναι ότι αυτή την τετραετία επί θητείας Αδόντος Γεωργιάδου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχουμε τα μεγαλύτερα ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών καταγεγραμμένα σε όλους τους επίσημους δείκτες. Λοιπόν, να απαντήσετε, ναι, κύριε Σκουλέτη, και θα κάνω και ένα ερώτημα και στους δύο τελευταίο. Υπάρχει άνοδος δημοσκοπική της Νέας Δημοκρατίας. Να μου πείτε τι βλέπετε, έτσι, μια εκτίμηση για τις εκλογές. Κύριε, ναι, Σκουλέτη, όμως να απαντήσετε, ναι, στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν θέλω να ανακυκλώσω γιατί την συζήτηση. Γιατί δεν πήγατε στο ελληνικό. Θα το πω και αυτό. Θα πω και για το ελληνικό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το πώς το χειρίστηκε η κυβέρνηση. Δεν θέλω να ανακυκλώσω την συζήτηση, παρουσίαση της απόψης του κύριου Γεωργιάδης, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για έλλειμμα στις εξωτερικές συναλλαγές της χώρας, μιλάμε για αυτό το οποίο προκύπτει συνυπολογίζοντας εισαγωγές και εξαγωγές. Και εκεί μιλάμε για ένα ρεκόρ ελλείμματος που δεν είχε γνωρίσει η χώρα τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα είναι μια παθογένεια η οποία αποτυπώνεται. Μπορεί να έχουν ανέβει κάποιες εξαγωγές, αλλά έχουν γίνει πολλαπλάσιες εισαγωγές. Τελεία και παύλα. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι τραγικό και πραγματικά το πλήρωσε με επώδυνο τρόπο ο ελληνικός λαός, τα νοικοκυριά και η μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τέτοιες άλλωστε υπάρχουν κατά κύριο λόγο στην ελληνική πραγματικότητα, είναι η αύξηση των έμεσων φόρων που υπήρξαν μέσα από την υπόθεση της ακρίβειας. Επιχαίρει τώρα λοιπόν ο κ. Σταϊκούρας ότι πετύχαμε, λέει, στο 22 πρωτογενές πλεόνασμα. Μα δεν έπρεπε να πετύχουμε, γιατί αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα από τη στιγμή που υπάρχει αναστολή κιόλας του συμφώνου σταθερότητας για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, και αυτό ήταν μια από τις τυχερές συγκυρίες, εντός εισαγωγικών το βάζω τυχερές, για την Νέα Δημοκρατία. Δεν είχε δηλαδή τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που θα είχε κατά από άλλες συνθήκες. Γι' αυτό και δανείστηκε 45 δισεκατομμύρια. Πήγαν πολλά από αυτά σε απευθείας αναθέσεις κτλ. Λοιπόν, βγαίνει και έχει μια τρομακτική ανατροπή στη σχέση έμεσων και άμεσων φόρων, υπέρ των έμεσων, πράγμα που είναι μια άγρια φορολόγηση για τους περισσότερους. Και η χαριστική βολή υπήρξε με την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, όπου εκεί συντηρήσανε συνειδητά τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών εταιριών εις βάρος των ελληνών πολιτών, των ελληνικών οικοκυριών και επιχειρήσεων. Εσκροκέρδια χωρίς προηγούμενο. Εσκροκέρδια. Εσκροκέρδια. Δηλαδή τέτοιο ρεκόρ κερδών δεν έχει ξαναδεί. Δεν έχω ξαναδεί αυτό ο κλάδος. Θέλει να πάρει χρήματα από τους πολίτες, αφού λιγότερους φόρους είχαμε, κύριε Σκουλέτη, αυτή την τετραετία. Τα πήρε. Γι' αυτό προέκυψε και το πλεόνασμα. Αυτό σας λέω. Αυτά αποτυπώνονται. Δεν είναι δικές μας αυθαίρετες. Και είναι η ενεργειακή κρίση, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό και από τον σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι φανερό τελικά.
Και γι' αυτό όλοι ασκούν κριτική, γι' αυτό έχει χάσει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της επιρροής της Νέα Δημοκρατία και στον επιχειρηματικό κόσμο και από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου εκεί υπάρχει συγκέντρωση των κεφαλαίων του Ταμείου, που είναι μια μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης μαζί με το ΕΣΠΑ, για να μπορέσουμε επιτέλους να παρεύουμε στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, αν θέλουμε να απαντήσουμε και να διορθώσουμε κάποια από τις παθογένειές της. Είναι τελείως μονοδιάστατα προσανατολισμένα τα κεφάλαια σε λίγες συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αυτά όλα μας οδηγούν εμάς στο συμπέρασμα ότι αυτή η στρατηγική τελικά δεν λειτουργεί υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Αυτό το βλέπουμε και στην υγεία και στην εκπαίδευση, αλλά δεν θα έχουμε τόσο πολύ χρόνο να ανοίξουμε και αυτά τα θα σας κεφάλαια. Προσκαλέσω... Για το ελληνικό όμως θέλω να σας πω. Όπως προσκάλεσε ο κύριος Γεωργιάδης, θα σας προσκαλέσω και εγώ μετά ξανά να μιλήσουμε μόνο για την οικονομία. Θα σας το κάνω για την τώρα οικονομία εδώ. Σήμερα μιλήσαμε ανοιχτά, πάντως. Ναι. Όχι, παραπάνω θα μιλήσουμε και θα δούμε. Να, για το ελληνικό θέλετε να σας πω. Βεβαίως θέλω να μου πείτε. Και το ελληνικό εδώ πέρα υπήρξε η πλήρης ματέωση όλων των προσδοκιών. Πέρα ότι καθυστέρησε πάρα πολύ να μπουν οι όποιες μπουλντόζες, δεν θέλω να τον πειράξει τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί στεναχωριέται κάθε φορά και βγαίνει εκτός από τα ρούχα. Αυτό αναφλέγεται καμιά φορά, τον του λέω. Καλά, εσύ δεν είχες πει ότι θα επέβαλες παραίτηση αν μέχρι τον 1ο Δεκέμβρη του 19 δεν μπαίνανε οι μπουλντόζες. Μπήκαν κάποια στιγμή οι μπουλντόζες. Να δεχτώ λοιπόν ότι η ελληνική γραφειοκρατία. Η ώρα που γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά λειτουργεί όχι σαν μια επένδυση όπως προέβλεπε η αρχική σύμβαση και που οδήγησε στο να δοθεί τελικά αυτό το κομμάτι γης, αυτό το φιλέτο σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, διότι ήταν σε συνάρτηση με ένα πρόγραμμα πολλών μεσοπρόθεσμων επενδύσεων διαρκών. Εδώ πια είναι φως, νερό, τηλέφωνο πολύ κοντά στην Ομόνια, οικόπεδα και τεμαχισμός. Και χτίζουμε ένα κλασικό real estate που δεν έχει να κάνει με το αρχικό πλάνο. Αυτό δηλαδή είναι σκανδαλώδες. Είναι σκανδαλώδες αυτό που έγινε. Κύριε Γεωργιάδη, οπωσδήποτε. Θέλω το σχόλιο σου. Αυτό είναι σκανδαλώδες με το ελληνικό και θα είμαστε εδώ να το δούμε αυτό. Και αυτό ξέρετε δεν θα απαντηθεί τώρα. Αυτό θα το πούνε και όταν δεν θα είμαστε ενδεχομένως στη Βουλή. Γιατί είναι project πολύ μεγάλο. Απλώς για λόγους ιστορικής ακρίβειας. Το master plan της επενδύσεως για το ελληνικό, λέει το βασικό σχέδιο. Εξεδόθησε προεδρικό διάταγμα επί ΣΥΡΙΖΑ. Και το αλλάξατε. Το αλλάξαμε σε κρίσιμες παραμέτρους. Έχουν αλλάξει ελάχιστα. Εμείς το βελτιώσαμε και το αλλάξαμε. Έχουν αλλάξει ελάχιστα πράγματα. Αυτό που επιτρέπει το master plan να αλλάχτουν. Γιατί για να αλλάξει ριζικά πρέπει να βγει καινούριο προεδρικό διάταγμα. Άρα δεν έχει αλλάξει, είναι η απάντηση. Γιατί αν πάει να αλλάξει ριζικά ένα προεδρικό διάταγμα, πρέπει να κάνει τροποποίηση προεδρικού διατάγματος. Θα άκριζε μια κουβέντα αναλυτικά για το ελληνικό. Αυτό δεν έχει γίνει. Γιατί αποτυπώνει πολλά πράγματα η περίπτωση. Αν είναι έργο, όπως το λέει ο κ. Σκουλέτης, είναι όπως το συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, να προσθέσω επικουρικά σε αυτό. Ότι όλες οι αλλαγές που κάναμε στο ελληνικό οι μείζονες, επί δική μου θητείας, έχουν ψηφιστεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει αυτό που έρχεται στην Βουλή το ελληνικό. Άρα δεν καταλαβαίνω τώρα πώς θρέφονται κατά πραγμάτων που ήδη ψήφισαν. Τέλος, εάν θεωρούν ότι είναι ένα έργο real estate. Και το λένε ως κακό, πρέπει να σου πω ότι από την αρχή ως έργο real estate γύρω διαγωνισμό. Το ελληνικό δεν έχει μηχανία. Δεν παραγωγική επένδυση. Ήταν, real estate ήταν από την αρχή. Και δεν θα είναι μόνο real estate, γιατί μέσα στο ελληνικό θα μπουν πανεπιστήμια, μεγάλα σχολεία, νοσοκομεία. Μα έχουν αποχωρήσει όλοι οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι. Το γνωρίζετε αυτό. Μα τι λέτε, κύριε. Δεν έχουν αποχωρήσει. Δεν έχουν αποχωρήσει από το σχήμα του πολιτικού. Όχι. Κύριε Γεωργιάδη, καταγράφεται. Το είναι δημόσιο αυτό που λέτε. Να το εξηγήσω. Μην το εξηγήσω. Ο αρμόδιο υπουργό μου δεν είναι αρμοδιότητά μου. Διαβάσατε στο διαδίκτυο και την πάτησε και πολλά την φασαρία που βάλαμε μετά το πουλάκι να το δούμε ότι αποχωρεί η Πειραιώνα το ελληνικό. Και όχι, μιλάω, για τα αραβικά κεφάλαια μιλάω. Και... Τα αραβικά κεφάλαια είχαν αποχωρήσει πριν πάω στο Υπουργείο. Οι ΣΥΡΙΖΑ είχαν αποχωρήσει. Όχι, ήταν... όχι. Βεβαίως, όχι, πριν πάω. Η κυβέρνησή σας. Όταν έφτασα, το ψάξουμε, το βρούμε. Όταν έφτασα εγώ στο Υπουργείο, είχαν αποχωρήσει και οι Κινέζοι και οι Άραβες. Δεν του συνάντησα ποτέ εγώ. Είχαν φύγει το ελληνικό. Αν δεν είχαν φύγει, δεν τα βρήκαμε τη Λάμδα. Πρέπει να σα πω όμω ότι στο ενδιάμεσο τη θητεία μου ήταν πολύ μεγάλα κεφάλαια το εξωτερικό να μπουν στη Λάμδα. Τα οποία η Λάμδα δεν θα έχει να πουλήσει. Γιατί θεωρείται βγάλει λεφτά μόνη τη. Και την άφησε κεφαλαίου την κάλυψε ο κ. Λάτσης. Άρα τώρα τι χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει θέμα λέγεται ενδιαφέροντο. Το ελληνικό έχει πουλήσει όλα τα κίνητα τη πρώτη φάση μέχρι τελευταίου τετραγωνικού. Το master plan προέβλεπε ότι η πρώτη φάση θα τελειώσει το τέλο του 25. Θα τελειώσει το τέλο του 25. Είναι απολύτω μέσα στο χρονοδιάγραμμά του. Ασχέτω πότε μπήκαν οι μπουλντόζε. Το χρονοδιάγραμμα δεν έχει αλλάξει. Τέλο 25 να παραδοθεί. Τέλο 25 θα παραδοθεί.
Το έργο προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έχει πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία και ναι, ήταν από την αρχή έργο real estate. Δεν ήταν κάτι άλλο. Θα δώσουμε, δώσουμε ένα ραντεβού τέλος 25, εγώ λέω. Τέλος 25, βέβαια, αλλά αρθεί, δηλαδή, θα την πάρω πάλι μόνος μου. Γιατί δίνω ραντεβού εδώ, εδώ θα το δώσουμε. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα επίσημα τώρα σας καλώ για debate μόνο για το ελληνικό. Κύριε Σκουλέτη, κύριε Γεωργιάδη. Να σας στείλω τα πλάνα, γιατί χθες έβγαλε ένα πολύ ωραίο βίντεο το Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήταν είχαμε πάει, εμείς πήγαμε κάμερες αλλά επήγειες. Κάναν κάτι ωραίο από το ΑΠΕ χθες, το ανέβασα εγώ στο Twitter μου, στείλανε drone και πήραν από πάνω τα έργα, γιατί με τα μάτια ότι το έργο προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Παιδιά, δεν μπορούμε πια να διαφωνούμε γι' αυτό. Γίνεται τώρα, as we speak, τώρα δουλεύει. Λοιπόν, θέλω ένα γρήγορο σχόλιο και από τους δύο. Κύριε Γεωργιάδη, πάλι θα δώσω το λόγο σε εσάς, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπική ανάκαμψη για τη Νέα Δημοκρατία. Τι πιστεύετε, πώς πάμε στις εκλογές 21 Μαΐου? Θεωρώ προσωπικά, εγώ γενικά αποφεύγω να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις όλη την τετραετία. Δεν το πολύ κάνω. Και θεωρώ ότι τώρα είμαστε για 3,5 εβδομάδες πριν των εκλογών. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Εκεί θα κρυθούν όλα. Σωστό. Ναι, πράγματι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και μια διάμεση διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως είναι μια φωτογραφία σημερινή. Όλα θα πει το μεγάλο θετικό στις 21 Μαΐου. Εγώ προσωπικά κατεβαίνω με πολύ μεγάλο κέφι στις εκλογές. Κάνω πολύ έτσι εντατική προεκλογική εκστρατεία. Κάθε μέρα ομιλίες, κεντρό, σπίτια, τα πάντα όλα. Βλέπω τον κόσμο. Το πρωί σήμερα πήγα σε μια λαϊκή αγορά. Πήγα σε δύο σούπερ μάρκετ. Τώρα έχω να πάω πάλι σε, να επισκεφτώ άλλες περιοχές περιφέρειάς μου. Και νομίζω ότι γενικά το κλίμα πάει καλά. Προσωπικά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό θα πει ο ελληνικός λαός που είναι το μεγάλο αφεντικό 21 Μαΐου. Κύριε Σκουλέτη, εσείς γιατί για να, εσείς... Εγώ για να αποδεχτώ την πρόσκληση για τη συζήτηση για το ελληνικό, θέλω να αποδεχτώ και ο κύριος Γεωργιάδης να πάμε μαζί σε μια λαϊκή. Α, μην μου το κάνετε αυτό. Ξέρετε τι έγινε σήμερα. Ξέρετε τι έγινε σήμερα. Ελάτε μαζί μου. Ελάτε μαζί μου. Όχι προστατευμένα. Αλλά να απαντήσω. Να απαντήσω το ίδιο με τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Βλάχο. Σήμερα του Πασόχ, σήμερα πήγα στη λαϊκή αγορά που μου πάνε. Ήρθε μόνο ο κύριος Βλάχος και ο Ζαχαριάδης. Αν δεν έρθει, εσείς ευχαριστώ. Λοιπόν, να μην σα ψάχνω και εσά, του Ζαχαριάδη τον ψάχνω ακόμα. Τώρα λοιπόν να σα απαντήσω για τι εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε. Το χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών, γιατί κάθε φορά έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά οι εκλογές. Σίγουρα. Είναι ότι είναι αρκετά, θα έλεγε κανείς, βουβές. Εγώ θεωρώ ότι η αναποφάσιστη ψήφος είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από αυτό το 14, πόσο 15 καταγράφει. Έχει πέσει κάπου στο 11 τώρα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω από 20, προσωπική μου εκτίμηση. Και μέσα από την εμπειρία κτλ. Άρα υπάρχει κόσμος που ακόμη δεν ξέρει αν θα ψηφίσει, υπάρχει τι θα ψηφίσει. Που ξέρει που ακριβώς αυτός ο κόσμος που δεν ξέρει ή, εν πάση περιπτώσει, ψάχνεται, είναι το αποτέλεσμα της διάρρηξης της σχέσης εμπιστοσύνης της Νέας Δημοκρατίας με το εκλογικό σώμα. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα ντέρμπι αυτές τις εκλογές με περισσότερες πιθανότητες να είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το βασίζω και στην καθημερινή μου εμπειρία, παρόλο ότι ο βόρειος τομέας δεν είναι. Άρα πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις, λέτε, κύριε Σκουλέτη. Σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ πάντοτε πέφταν έξω. Αν κοιτάξετε την τελευταία δεκαετία, πέφτανε πάντοτε πολύ έξω. Άρα υπάρχει μια άλλη εικόνα αυτή τη στιγμή. Έτσι εκτιμώ και θα αποτυπωθεί. Εγώ μόνο να πω. Περιμένω να δώσω τον κύριο Σκουλέτη να μου πει σε ποια λαϊκή θέλουμε να πάμε. Να μην διαλέξω εγώ και πούνε ότι στην όποια θέλει αυτό. Καλύτερη εκλογική μας περιφέρεια, μια και έχουμε και τις εκλογές μας, να μην φεύγουμε μακριά και εγώ και εμείς εδώ στο Βόρειο. Αλλά αν θέλετε, δεν θέλω να σας δεσμεύσω. Πείτε μου σε ποια λαϊκή, πείτε μου μέρα και ώρα και εγώ θα είμαι εκεί. Θέλω να σου πω ότι μέχρι στιγμής έχω δώσει ραντεβού με τον κύριο Σπίτζη που μου είπε να πάμε σε ένα ακροπολίτη, ένα σούπερ μάρκετ. Πήγα εγώ την άλλη μέρα μόνο μου, δεν ήρθε. Και με τον κύριο Ζαχαριάδη που σήμερα έχουμε ραντεβού στην Τούφα Χαλάνδρειου και δεν ήρθε. Ήρθε μόνο ο κύριο Βλάχος Πασόκ. Ελπίζω εσείς να έρθετε. Κύριε Σκουλέτη, έχει καταγραφεί πάντως και αυτό να ξέρει. Υπάρχει το Facebook Live, να το δείτε. Μπορείτε να πείτε, εγώ τι κάνω, το κάνω Facebook Live για να μην πει κάποιο ότι μοντάρω. Πάντως και όποιο μιλάει, μιλάει. Δεν έχω πρόβλημα. Μέχρι στιγμή σήμερα είχαμε τρεις προσκλήσεις. Σας βγάλαμε το πρόγραμμα μέσα. Σήμερα είχαμε και άλλη πρόσκληση, οπότε σας βλέπω την άλλη εβδομάδα πάλι εδώ στο page. Η σκηνή που έγινε σήμερα στις Λαϊκές, παίρνω ότι μέσα ήταν εξαιρετικά καλές και δεν μπορούσε να κάνει και δίκιο βλάχο. Μέσα ήταν πραγματικά πολύ καλές. Και ο κόμμα πολύ θερμό και μαζί μου τον ευχαριστώ. Η πιο ωραία σκηνή που έγινε και αξίζει να το δείτε στο Facebook Live και λέω πλάκα, πέσαμε σε έναν σεβάσμιο κύριο, που εσύ είπε στον κύριο Βλάχο, είμαι Πασόκ, λέει τον Ανδρέα Πανδρέου κτλ. Λαθάρισε ο κύριο Βλάχο, μπαθέσαι ο κύριο Βλάχο, μπα από και εξωπρεπέστερο.
Και εκεί που έλεγε αυτά, γυρνάει και λέει: αλλά ο Άδωνης λέει τα κάνει όλα πολύ ωραία. Λέει: πολύ έξυπνο. Λέει: ναι, ναι, ναι. Πώς εμείς ακούμε άλλα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να πάμε μαζί να συγκρίνουμε. Όταν δείτε το Facebook, λέει: α πούμε. Εγώ φταίω που τα πάω άνθρωπο. Σημεία Μαΐου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσατε. Είχαμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, βόρειο τομέα, και ο κύριο Πάνο Σκουρλέτη, βόρειο τομέα εδώ σήμερα. Εγώ θα του περιμένω και την άλλη εβδομάδα. Κάνω ανοιχτή πρόσκληση εδώ απέναντί σα. Επίση, να σα ενημερώσω. Είναι μια διαμάχη βορρά, έτσι, με την υποψήφια. Σωστά. Να σα ενημερώσω για ακόμη μία φορά, για να είμαι σωστή και απέναντι στους εκλεκτούς καλεσμένους, αλλά και σε εσάς, ότι δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο Web TV, στο YouTube, σύμφωνα με τις εμφανίσεις όλων των πολιτικών προσώπων. Είμαι σωστή απέναντί σας, όπως και εσείς που μας ακολουθείτε κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας εδώ σήμερα. Εγώ θα σας περιμένω και την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Σας ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την υπομονή να μείνετε. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για πάρα πολλά θέματα. Να είστε καλά από εδώ, από το Page News. Γεια σας.